κόκκινο, αλλά μας είχαν προειδοποιήσει ότι αν έχουμε άνεμο πάνω από 3 από 4 δεν θα μπορέσει να σηκωθεί. Όσοι είστε από εκείνη την πλευρά του πάρκου και βλέπετε στον Άγιο Κωνσταντίνο, θα το διακρίνετε το αεροστάτο. Κάνουν απόπειρε να τα ανεβάσουν, αλλά όπως είναι και ο δύνατος, στη διάρκεια του πλημμύρου θα μείνει μαζί μας. Λαμπυρίζει αυτό το κορίτσι, κοιτάξτε πώς λάμπει και μέσα στη λίγα. Σωτήρη, να τα πω στον κόσμο ότι με την εμφάνιση που έρχεται η Έλενα έχουν βγει τα ψάρια από τη θάλασσα. Έχουν σοκαριστεί, ξέρετε. Τέτοια γάμπα δεν έχουν δει τα ψάρια. Για να δούμε, εσείς θα την έχετε δει. Λοιπόν, η Έλενα Παπαρίζου σε δευτερόλεπτα θα αποβιβαστεί στην αγκαλιά του Αγία Πεώνη, στη συνέχεια στην αγκαλιά όλων. Άρα είπαμε, μην τσιγκουνευτούμε το πρόβλημα. Την αγάπη μας πρέπει να την εκδηλώσουμε. Αλλά εάν δεν χειροκροτήσετε, δεν ανεβαίνει πάνω. Σας το λέω, την κρατήσω κάτω. Για 40 μέρες ο Βόλος θα γιορτάσει, 160 διαφορετικές ξεχωριστές εκδηλώσεις θα μας κρατήσουν συντροφιά και θα είναι όλες δωρεάν οι εκδηλώσεις αυτές. Θέλω να το έχετε υπόψη σας, να πάτε παντού, να γελάσετε, να τραγουδήσετε, να δείτε ωραίο θέατρο, παιδικές παραστάσεις και ταινίες. Θα είναι ένα 40ήμερο που θα έχει παρέλαση αστέρων. Το κορίτσι μας. Έφτασε. Και σε δευτερόλεπτα θα είναι εδώ. Έκανε υπέροχη πρόβα χθες με τη συμφωνική μας ορχήστρα και τη χοροδία. Έτσι. Δώστε τον ρυθμό, παιδιά. Αφήστε δύναμη. Είπατε. Όσοι παρακολουθούν να την κρατήσουν. Κάτσε και. Είναι για την υποθυμία η εμφάνιση, παιδιά. Καλά, παιδιά, δεν το συζητάμε. Έλα, έλα. Για θεά! Για θεά! Για θεά! Για θεά! Δήμαρχε, μεγάλη μου τιμή, μεγάλη μου χαρά. Πάση είναι τιμή μας που είσαι εδώ σήμερα. Είναι μεγάλη... We'll be right back.